Καλησπέρα σας. Είμαστε η εκπομπή Αστέριαστη και δίπλα μου έχω τη Δήμητρα Κωνσταντινίδου. Και δίπλα μου έχω τον Πέτρο τον Βουζέα. Καλησπέρα. Ένα γνωστό και τίμιο πλην φιλότιμο playboy. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα για να κάνουμε εβδομαδιαίες προβλέψεις από 3 Απριλίου έως τις 9. 9 Απριλίου. Πώς το βλέπεις τα πράγματα, Δημήτρη? Ένας καινούριος μήνας. Καλησπέρα, κυρία Μαρία, σε ευχαριστούμε. Υποδεχόμαστε τον Απρίλιο. Τα πράγματα, εγώ τον βλέπω έτσι, ένα διαφορετικό μήνα από τους άλλους. Πιστεύω ότι θα είναι. Θα πούμε και στον κόσμο γιατί. Είναι αυτός που θα μας δώσει τη δυνατότητα έτσι να αλλάξουμε κάποια πράγματα από την καθημερινότητά μας. Πιο εσωτερικά θέλω να σας πω ότι χρειάζεται να είστε λίγο έτοιμοι, να έχετε κατασταλάξει προς τα που έτσι θέλετε να πάτε, γιατί ο μήνας αυτός προστάζει να οραματιστούμε τα νέα ξεκινήματα που θέλουμε να κάνουμε γενικά στη ζωή μας. Είναι ένας ανεξιάτικος μήνας που θα μας δροσίσει έτσι με έναν αέρα, θα πούμε, ελευθερίας. Γενικά αποδοτικός μήνας, σίγουρα, λίγο προς το τέλος του θα μας προβληματίσει, τα οποία θα τα συζητήσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Βέβαια, θα ελευθερωθούμε, Πέτρο. Έτσι και έτσι. Κατά ένα μεγάλο μέρος, αλλά... Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι το τι θέλουμε να κάνουμε, το τι γίνεται, είναι αρνού παπά Ευαγγέλιο. Mm-hmm. Σίγουρα και αναγκαστικά θα πρέπει να ανοίξουμε, γιατί... Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, δηλαδή το χρόνο μας για να ρίξουμε τα κρούσματα τον είχαμε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν. Κάποιος θα πρέπει να συντηρήσει και τον κόσμο, τα ταμεία, το αποθηματικό κάπως τελειώνει. Άρα είναι και το θέμα οικονομίας. Δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για αυτό το μήνα όμως. Ούτε όσον αφορά την εστίαση, ούτε όσον αφορά τα κρούσματα. Ίσα που είμαι πολύ ανήσυχος, ειδικά για 8 του μήνα, κοντά στις 8 Απριλίου. Πιστεύω ότι σε αυτό το κακό που μας έχει βρει, ότι καλύτερα τα πράγματα θα είναι από 6 Μαΐου και μετά. Ότι εκεί πέρα θα καταφέρουμε κάπως, σαν λαός, γιατί η χώρα μας μιλάω, έτσι δεν μιλάω παγκόσμια, να αυτοποδίσουμε. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε 2 μέτρα και 2 σταθμά. Από τη μία θα είμαστε έξω, έτσι όλα αυτά που ακούτε, που βλέπετε και σας τα επιβεβαιώνουμε, αλλά από την άλλη θα έχουμε και ειδήσεις οι οποίες θα είναι αντικρουόμενες, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα... Κοίταξε, εγώ δουλεύω το χάρτη της Ελλάδος με οροσκόπο Ταύρο και βλέπω την Αφροδίτη στο 10ο. Τώρα, πώς γίνεται... Απλά θα μπορούμε... Να είμαστε έξω. Να χαρούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Ελιζαμπέτ μου. Γεια σου, Χάνα μου. Χαιρετίσματα και στη Γερμανία. Βέβαια. Αλλά πάντως είναι ένας διαφορετικός μήνας από τους άλλους. Δηλαδή, κάνουμε έτσι ένα βηματάκι μπροστά και λίγο ξεκολλάμε από τη σταθερότητα. Γενικά, θα σας πω έτσι λίγο το πλάνο του μήνα. Έχουμε μία νέα σελήνη στις 12 Τετάρτου που είναι στον Κριό και φυσικά είναι αυτό που σας προείπα, μας προστάζει να είμαστε έτοιμοι, γιατί θα ξεκινήσουμε καταστάσεις στη ζωή μας ή να προγραμματίσουμε για αυτές. 27 Τετάρτου υπάρχει μία πανσέλινος στο Σκορπιό, όπου εκεί θα ακούσουμε και θα μάθουμε πολλά, είναι αυτά που λέει ο Πέτρος. Και που θα το συζητήσουμε βέβαια όταν έρθει εκείνη η ώρα. Θα μας προβληματίσει λίγο αυτή η πανσέλινος. Ο Ερμής μπαίνει στις 4 Απριλίου στο Γκριό. Οπότε η σκέψη έτσι θα γίνει γρήγορη, θα γίνει παρορμητική, θα είναι κοφτερή. Πολύ παραγωγική θέση για τα ζώδια της φωτιάς. Η Αφροδίτη τώρα, στις 15 του Απριλίου, μπαίνει στον Ταύρο, έτσι. Οπότε εδώ θα θέλουμε λίγο, θα θέλουμε να περάσουμε καλά. Θα ασχοληθούμε με τα οικονομικά μας.
Μην ψωνίσετε τώρα με την Αφροδίτη στο γριό, ψωνίστε αργότερα με την Αφροδίτη στον Ταύρο. Και μην κουρευτείτε. Και μην κουρευτείτε, ναι. Να αφήσετε να μπει λίγο η Αφροδίτη στον Ταύρο, γιατί η Αφροδίτη στον γριό είναι λίγο πιο άγρια, λίγο πιο παρορμητική. Ο Άρης περνάει στον καρκίνο προς το τέλη του μήνα, 24. Επίσης, ο Πλούτωνας από την 26η μοίρα του Αιγόγερου γυρίζει ανάδρομος 27 Απριλίου. Οπότε θα υπάρχει έτσι μια επαναξιολόγηση των κρυφών καταστάσεων, συμφωνείς, και φυσικά και αλλαγές. Ο Δίας συνεχίζει να βρίσκεται στο 3ο δεκαήμερο του Υδροχώου, όπου θα φτάσει και μέχρι την 28η μοίρα μέσα στον Απρίλιο. Ο Κρόνος παραμένει στο 2ο δεκαήμερο του Υδροχώου και θα φτάσει μέχρι την 13η μοίρα. Ο Ουρανός φυσικά στον Ταύρο και αφήνει το 1ο δεκαήμερο λίγο να ξεκουραστεί και μπαίνει στο 2ο δεκαήμερο. Ο Ποσειδώνας θα παραμείνει στο 3ο δεκαήμερο των Ιχθύων και θα ταλαιπωρεί την 21η και 22η μοίρα. Και φυσικά ο ήλιος 20 Απριλίου θα περάσει στον Ταύρο. Αυτό είναι συνοπτικά ο Απρίλιος. Τις όψεις θα τις λέμε εβδομάδα με εβδομάδα, αυτά με προβλέψεις. Εβδομαδίες θα τις λέμε με λεπτομέρειες. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, έχουμε παιδιά, κάνουμε κοινοποιήσεις. Καλησπέρα Λουκία, καλησπέρα κυρία Ράνια. Να ενημερώσουμε. Καλησπέρα τον κόσμο. Κυρία Λίτσα, καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Όπως είπαμε, τα καλύτερα θα περιμένουμε από 6 Μαΐου και μετά. Καλά κυρία Ράνια, καλά. Γιατί όπως λέει και η Βάσια, η αστρολογία είναι είδηση πριν την είδηση, έτσι. Βέβαια. Καλά, σίγουρα το να αισθανθούμε. Να ξαναθυμηθούμε τον παλιό μας εαυτό, μην περιμένουμε θα είναι τη Δευτέρα που μπορεί να ανοίξουν καταστήματα, έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο, έτσι. Απλά θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και από εκεί και πέρα, Μάιο προς Ιούνιο λίγο, έτσι να είναι αρκετά ελεύθερα. Εγώ πιστεύω ότι 8 του μήνα θα έχουμε μεγάλη απογοήτευση. Ναι. Αν δεν προσέξουμε, θα απογοητευτούμε πολύ. Δεν τα βλέπω και πολύ αισιόδοξα αυτά τα πράγματα. Από Μάιο και μετά, εντάξει, μπορούμε να οργανώνουμε και τις διακοπές μας. Θα είμαστε σε άλλο mood. Εντάξει, ξέρεις τώρα, ίσως μπορεί να βγούμε έξω προς τα έξω πολύ. Θα ακούμε και από τις ειδήσεις διάφορα, θα πτωηθούμε, τα γνωρίζουμε αυτά. Πρέπει να προχωρήσουμε όμως, πρέπει να το προσπεράσουμε. Ράνια, σε χαιρέτησα εγώ. Πρώτο σε χαιρέτησα. Τι μόνο την ηλικία. Δεν σε χαιρετήσαμε, πρώτη σε χαιρετήσαμε. Παιδιά, λοιπόν, όλοι σας χαιρετάμε, προσπαθούμε να σας χαιρετάμε και να βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Ειδικά η Ράνια είναι και μασκό της εκπομπής, γιατί μας βάζει και ζώδια, μας βοηθάει. Εννοείται. Λοιπόν, ευχαριστούμε Λίτσα μου. Πάμε στα κρυάρια του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε λοιπόν να δούμε έτσι τις πρώτες μέρες του Απριλίου, έτσι σιγά σιγά, να ξέρουμε τι μας περιμένει. Με όλη την καλή και όλη την αισιόδοξη διάθεση της αλλαγής η οποίας έρχεται, έτσι. Όσο και αν αυτό είναι δύσκολο. Οπότε, εσείς, καλωσορίζετε τον Ερμή στις 4 Απριλίου. Α, μάλιστα. Τίποτα παραπονιέται που τη λέμε κυρία Ράνια. Α. Εντάξει, okay, θα το διορθώσουμε, θα σε λέμε Ρενάκι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, στις 4 Απριλίου η σκέψη σας λοιπόν θα πάρει φωτιά και θα αρχίσει βέβαια δράση, έτσι, μεγάλη δράση για εσάς και θα αποκτήσετε και κόφτερο λόγο. Θα διεκδικήσετε, πάντα βέβαια το κάνετε, αλλά αυτή τη φορά θα διεκδικήσετε ακραία τα θέλω σας. Αυτό που θα χρειαστεί να προσέξετε είναι λίγο αυξημένος παρορμητισμός σας στο λόγο και στις πράξεις, γιατί μπορεί να έρθετε σε αντιπαραθέσεις και αυτό δεν χρειάζεται. Εποφεληθείτε από τους φίλους σας αυτή την εβδομάδα, γιατί ό,τι ζητήματα έχετε μαζί τους και ό,τι απαιτήσεις έχετε θα ικανοποιηθούν. Οι σχέσεις σας θα διευκολυνθούν. Θα είναι μια όμορφη έτσι εβδομάδα με τον σύντροφο, αν δεν παρασυρθείτε από τον παρορμητισμό σας και πείτε πολλά λόγια που μπορεί να πληγώσουν. Λίγο το λόγο θα ήθελα να προσέχετε. Αν έχετε κάποια οικονομικά αιτήματα που αφαιρούν την αύξηση εισοδήματος, μπορείτε να τα θέσετε αυτή την εβδομάδα, γιατί μπορεί τα αποτελέσματα να είναι υπέρ σας. Και πάμε στους κρυούς του δευτέρου δεκαημέρου από το Πέτρο. Λοιπόν, τα κρυάρια του δευτέρου δεκαημέρου
θα μου ξεκινήσετε να μου τρέξετε κάποιες υποχρεώσεις, θα μου δείξετε μια πίεση στις αρχές της εβδομάδας, τρεις με τέσσερις του μήνα. Αυτό που θα ήθελα να προσέξετε, γιατί θα ζοριστείτε με τις υποχρεώσεις ποικίου και καριέρας, είναι να μην μεταφέρετε τα προβλήματα της οικογένειας στον χώρο εργασίας σας, γιατί θα ξεσπάσετε σε λάθος άτομα και δεν θα σας βγει σε καλό. Έτσι κι αλλιώς, το όποιο παράπονο δημιουργηθεί, 5 με 6 του μήνα που θα είστε και πιο χαλαροί, που θα έχετε διεκπαιρεώσει τις υποχρεώσεις σας, θα μπορείτε να το συζητήσετε με φιλαράκια, να βγάλετε το παραπονάκι σας και να είστε μια χαρά. Η γεννημένη 9 Απριλίου, που είναι και πιο τυχερή, κοντά στις 6 του μήνα, εντελώς ξαφνικά θα μπει στη ζωή σας ένα άτομο και θα αποκτήσετε μια επαφή αισθηματικής φύσεως, όπου μέχρι τις... το άτομο συγκεκριμένο σας θέλει και πάρα πολύ βέβαια, όπου μέχρι τις 6 του μήνα μπορείτε να μου ολοκληρώσετε και μια σχέση μαζί του. Επίσης, έχετε ευκαιρίες και για συνεργασίες. Τώρα γεννημένη 5 με 6 Απριλίου, κοντά στις 4 του μήνα, το μεσημεράκι, θα έρχετε κι εσείς αρκετά συναισθηματική ημέρα. Δεν είναι απαραίτητα ότι θα είναι ερωτική, αλλά θα είστε από τις σπάνιες στιγμές που εσείς οι κρύοι μου δείχνετε στοργή στους άλλους. Αυτά, απλά προσέξτε 3 με 4 του μήνα την όποια ένταση είτε με το παιδί σας είτε με το οικογενειακό σας περιβάλλον να μην τη μεταφέρετε στη δουλειά και όλα θα πάνε καλά. Όχι κυρία Λίτσα, και οι πράξεις θα πάρουν φωτιά. Πότε θα ανοίξει η εστίαση, ρωτάει η Σοφία. Ναι. Η εστίαση, πότε θα ανοίξει. Κοίταξε, ουσιαστικά... Μην περιμένετε πολλά κατά τη γνώμη μου, από 6 Μαΐου και μετά. Μάιο. Από 6-15 Μαΐου, από εκεί πέρα να ξεκινήσει να περιμένετε. Και μετά. Ουσιαστικά. Σίγουρα θέλουν να ανοίξουν, αλλά το τι θέλουμε με το τι μπορούμε είναι λίγο δύσκολο. Αγαπημένη μου Λουκία, να ξέρεις ότι όταν μπορέσουμε θα έρθω στην Ιταλία, ε. Αλήθεια το λέω, θέλω να πάω ταξίδι. Θα πας Ιταλία. Θέλω να πάω πολύ, ναι, ναι. Πάμε στους κρυούς του τρίτου δεκαημέρου. Η εβδομάδα ξεκινάει για εσάς έχοντας λίγο έτσι επιθετικές τάσεις και θα έχετε την τάση κάποιου να εκδικηθείτε. Σας το λέω, αν αισθανθείτε έτσι, κρατήστε το λίγο γιατί θα είναι γρήγορο και θα φύγει. Γιατί, κατά τα άλλα, θα αισθάνεστε δυνατοί και θα έχετε έμπνευση και δημιουργία. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις ημέρες γιατί θα σας δοθούν ευκαιρίες μέσα από τους συνεργάτες που θα λειτουργήσουν προς όφελός σας. Όμορφη εβδομάδα θα είναι με τον σύντροφο και καλές ημέρες για συνεννοήσεις μαζί του. Αν έχετε θέματα νομικά ή θέματα που αφορούν την εκπαίδευσή σας, είναι πολύ καλές ημέρες για να ασχοληθείτε όσο αφορούν αυτό. Θα αισθάνεστε όμορφα, θα θελήσετε να περάσετε καλά και θα έχετε όρεξη για πολύ φαγητό, θα σας ανοίξει όρεξη, απλά σας το επισημαίνω. Αν θέλετε να κάνετε έναρξη σε κάτι, είναι κατάλληλες ημέρες. Επίσης μπορείτε και να ρισκάρετε αν θέλετε. Θα έχετε καλή υγεία, αλλά και δύναμη και αισιοδοξία για να προχωρήσετε στους στόχους σας. Αυτά είναι για τα κρυάρια του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στους ταύρους του πρώτου δεκαημέρου από τον Πέτρο. Λοιπόν, πριν πάμε στα ταυράκια, φυσικά και θα τα καταφέρεις, Λουκία. Το θέμα δεν είναι... Δεν λέω ότι δεν θα ανοίξουμε. Εγώ λέω ότι ίσως κάνουμε ένα πυρώσιο γύρισμα όπως κάναμε το Δεκέμβριο. Δηλαδή, αισιόδοξος για τα πράγματα στην Ελλάδα. Είμαι από... για το λαό μας από 6 Μαΐου. Ουσιαστικά. Από 6 Μαΐου και μετά, ειδικά μέχρι τις 20, ότι θα είμαστε OK. Μέχρι εκεί είμαι κάπως επιφυλακτικός και έχω και μια έντονη ανησυχία όσον αφορά την πανδημία και τα κρούσματα. Τώρα, ο ταυράκος του πρώτου δεκαημέρου. Αυτή την εβδομάδα θα γίνετε μάρτυρες κάποια σε... Πού σε αγαμένο να... λοιπόν, μου στείλανε χθες ένα βίντεο και κάναμε κάτι ζόμπι, λέει, και θα μας εμβολιάζουν, λέει, για να μας ακούσουν τα ζόμπι. Ό,τι να είναι, βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, ταύρος θα πρέπει να είναι. Αυτή την εβδομάδα θα σας κάνει μάρτυρες ενός, μιας συνωμοσίας ή ενός μυστικού που θα πρέπει να το φυλάξετε, να μην βγει παρά έξω. Όσοι αποσχολείτε υπαλλήλους, ίσως καλεστείτε να... δώστε μια βοήθεια στον υπάλληλό σας έξτρα για ένα πρόβλημα που θα σας συγκινήσει, που τον απασχολεί. Τι άλλο έχουμε. Θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ στις επαφές σας και στις μετακινήσεις σας στη γειτονιά, καθώς σε καραδοκούν ιώσεις.
Επίσης, μεγάλη προσοχή θέλω να μου δείξετε όσοι έχετε κατοικίδιο, γιατί πολύ πιθανό να έχει τάσεις φυγής. Έχω τάσεις φυγής που λέγεται το τραγούδι. Τα ζωάκια. Τα ζωάκια, ναι. Τώρα, μπορεί να χρειαστεί να καλεστείτε να δώσετε βοήθεια και σε κάποιο συγγενικό σας πρόσωπο, που ίσως να έχει μια εξασθένηση υγείας. Ωστόσο, καλή εβδομάδα για τους καλλιτέχνες θα είναι, καθώς η φαντασία σας μπορεί να εκδηλωθεί πάρα πολύ δημιουργικά. Στις 5 Τετάρτο βραδάκι θα μου έχετε ευχάριστα νέα που θα σας δώσουν ηθική και οικονομική ικανοποίηση. Πιθανόν αυτή η ενίσχυση να είναι κάτω από το τραπέζι. Και ευχάριστες ξαφνικές εκπλήξεις σε θέματα καριέρα στις 8 Τετάρτου. Οι γεννημένοι τώρα 26 Απριλίου, καλό είναι να πέσετε νωρίς για ύπνο στις 5 Τετάρτου. Για όσους δεν γίνονται, εργάζονται, ξενιτούν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις ιώσεις εκεί κοντά στις 12 με 2 τα ξημερώματα. Στις 6 Τετάρτου. Αυτά και για τα ταυράκια του πρώτου δεκαημέρου. Για τους ταύρους του δευτέρου δεκαημέρου. Σε λίγο η δίδυμη κυρία Σονιά. Ο Κρόνος λοιπόν στο δεκαήμερο σας από τον υδροχό βέβαια. Και οι γεννημένοι στις πρώτες ημέρες του δεκαήμερου σας ήδη αισθάνεστε μία πίεση, μία καταπίεση και μία εσωτερική αυστηρότητα. Παρ' όλα αυτά να γνωρίζετε ότι τα ωφέλη από αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα ουσιαστικά και θα είναι και μακροπρόθεσμα. Μην απογοητεύεστε. Αυτή την εβδομάδα θα έχετε ευκαιρία στο χώρο της δουλειάς σας να τις εκμεταλλευτείτε αυτές τις ευκαιρίες, όπως και θα διευκολυνθείτε και στην καθημερινότητά σας, στη ρουτίνα σας. Καλές θα είναι και οι σχέσεις με τον σύντροφο. Προσέξτε τις σχέσεις με τους φίλους μόνο, γιατί μπορεί εκεί να υπάρχουν κάποιες παρεξηγήσεις. Στα οικονομικά, αγωνίζεστε, θα το έλεγα, για την κάλυψη των υποχρεώσεών σας. Προσοχή λίγο στα ξαφνικά έξοδα. Είναι μια περίοδος που, όπως προείπα, αισθάνεστε λίγο αγχωμένοι λόγω της ύπαρξης του Κρόνου. Προσέξτε ιδιαίτερα αυτή την εβδομάδα τον τρόπο που αποφορτίζετε αυτή την πίεση, γιατί είναι πιθανό αυτό να το κάνετε με λάθος τρόπο και να νιώθετε εξασθενημένοι. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και βρείτε ορθούς τρόπους για να είστε σε ισορροπία. Αυτό για τους ταύρους του δευτέρου δεκαημέρου. Και πάμε στους ταύρους του τρίτου. Τα ταυράκια του τρίτου δεκαημέρου, οι αρχές της εβδομάδας σας βρίσκουν να ασχολείστε με γραφειοκριτικά ζητήματα. Δεν ξέρω τι έχετε να κάνετε. Αποστολές ζεμάτων. Θα είστε και αρκετά επικοινωνιακοί, είτε με άτομα από το γειτονικό σας χώρο, είτε με συγγενείς εξαρχιστίας, είτε με κάποιο φίλο σας, φίλη σας που είναι στο εξωτερικό και έχετε καιρό να τα πείτε. Μισό λεπτάκι, γιατί έγινε κάφα. Λοιπόν, έχουμε και ηλεκτρονικά, τι να κάνουμε. Ναι, δεν με πηγαίνει πάνω κάτω, κατάλαβα τι γίνεται. Λοιπόν, κοντά στις 7 του μήνα θα επιδείξετε κάποιο ιδιαίτερο φιλότιμο συνεργασία σας. Θα κάνετε δηλαδή το κάτι παραπάνω από αυτό που απαιτεί η εργασία σας. Από φιλότιμο καθαρά και θα είναι μια κίνηση που θα εκτιμήσουν πάρα πολύ οι προϊστάμενοι σας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Αυτή η γενοδορία μπορεί να μην είναι τόσο στη δουλειά σας, μπορεί να είναι και με τη σύντροφο, δηλαδή να είστε γενναιόδοροι μαζί της ή με τον σύντροφο οικονομικά αλλά και συναισθηματικά και να δώσετε μια αισιοδοξία. Ένα κλείσιμο μιας οικονομικής υποχρέωσης που ήταν βραγνάς μήνες τώρα για εσάς, επιτέλους φεύγει και όλο αυτό σας ξεραχώνει και σας βάζει μια διαδικασία να αναπληρώσετε το ηθικό σας. Μακάρι. Ναι, περιμένεις το... Okay. Λοιπόν, ωστόσο θα πρέπει να μου προσέχετε οικονομικές συναλλαγές μέσα στην εβδομάδα αυτή, μέσω ίντερνετ. Υπάρχει ο κίνδυνος εξαπάτησης. Κάτι που μπορεί να σας ρίξει, δεν είναι απαραίτητο ότι έχει να κάνει με οικονομική συναλλαγή, αλλά με κάποιο
fucking news το οποίο μπορεί να συγχύσει τη σκέψη σας και να ρίξει τη διάθεσή σας. Προσέξτε τι ακούτε γενικά και από φιλικά σας πρόσωπα, ειδικά κάποια φιλικά σας πρόσωπα θα προσπαθήσουν και να σας εξαπατήσουν. Είναι καλό αν μπορείτε να μην πάρετε αποφάσεις, να μην τις πάρετε, να τις αναβάλλετε για την άλλη εβδομάδα. Αυτό είναι προς τις 9 Τετάρτου, έτσι, να μου προσέχετε. Επίσης, γεννημένη 19 με 20 Μαΐου, 7 Απριλίου, το βραδάκι θέλω να μου έχετε μία προσοχή, γιατί έχετε μία τάση να παρεξηγείτε τα πράγματα, να δίνετε έντονη ανεξαρτησία, έντονη εκνευρισμό και πάνω στην παρόρμησή σας και σε πολλές πράξεις σας να, ειδικά αν οδηγείτε, να προκληθεί κάποιο ατύχημα. Αυτά για τα ταυράκια του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στους διδύμους. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα κυρία Χρυσάνθη, καλησπέρα Κατερίνα, καλησπέρα Σοφία. Και κάποιος που πέρασε και δεν τους είδες, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε που είστε εδώ. Για τους διδύμους λοιπόν, του πρώτου δεκαημέρου θα είστε σε μία περίοδο η οποία θα αισθάνεστε δύναμη και θα παίρνετε πρωτοβουλίες και δεν θα σηκώνετε και πολλά στο σπαθί σας. Αυτή την εβδομάδα θα έχετε ευκαιρίες που αφορούν τους φίλους και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε, όπως και θα σας ανοιχτούν δρόμοι για τα δικά σας επιχειρηματικά δημιουργικά σχέδια, για όσα από εσάς ενδιαφέρονται για κάτι τέτοιο. Καλή εβδομάδα για τις ερωτικές σχέσεις. Αυτή που είναι έτσι γεννημένη στις πρώτες μέρες του δεκαήμερου σας, ό,τι δημιουργείτε και χτίζετε τώρα, έχει μακροημέρευση, να ξέρετε. Θα έχετε καλή υγεία, θα είναι μια εβδομάδα που θα θέλετε να είστε διαρκώς σε κίνηση και να κάνετε πράγματα, θα κινήσετε συνέχεια. Αρχίστε να κινείτε ζητήματα αν έχετε που αφορούν χρήματα από το κράτος, χρήματα από τις τράπεζες, χρήματα από κληρονομιές ή γενικά από τους άλλους, χρήματα που διεκδικείτε, γιατί είναι καλές οι ημέρες ενάξεων τέτοιων διαδικασεών, αφού τα αποτελέσματα θα είναι υπέρ σας. Αυτά είναι για τους διδύμους του πρώτου δεκαημέρου. Και πάμε στους διδύμους του δεύτερου δεκαημέρου. Τα διδυμάκια του δεύτερου δεκαημέρου θα μου έχετε στις 3 του μήνα τα ξημερώματα, όσοι μου έχετε βραδινές βάρδιες, μία ρίξη με συνάδελφο, καλό είναι να την αποφύγετε, γιατί στην ουσία θα είναι ρίξη ασυνονοησίας, δεν θα είναι ότι υπάρχει κάτι εναντίον σας. Όσοι δεν μου έχετε βραδινές βάρδιες, έχουμε τη λεγόμενη κρεβατομουρμούρα, ειδικά για τους δεσμευμένους. Θα πρέπει να προσέξετε την τάση σας για αυθεντικότητα και ζήλια, αν θέλετε 3 με 5 του μήνα να τη βγάλετε φίνα. Αλλιώς θα μου έρθετε σε μία ρήξη που προς τα τέλη της εβδομάδας είτε το παιδί σας ή κάποια φιλικά σας πρόσωπα θα μεσολαβήσουν για να τα ξαναβρείτε και να σας περάσουν οι κακιούλες σας και όλα αυτά τα παράλογα τακτικά που σκεφτόσασταν. Η ελεύθερη μου έχετε επίσης μια γνωριμία ερωτική μέσω διαδικτύου, πολύ πιθανόν να είναι και με φιλικό σας πρόσωπο. Κινείστε προς τα μέσα της εβδομάδας, όσοι ασχολείστε με συλλόγους ή συνεταιρισμούς, το κεντρικό πρόσωπο, καθώς από 5 του μήνα και μετά ανεβαίνει πάρα πολύ ο εαυτός σας και γίνεστε το επικοινωνιακό άτομο που όλοι γνωρίζουμε, το κεντρικό πρόσωπο των εξελίξεων. Αυτά έχω και για τα διδυμάκια του δεκαήμερου. Παίρνω από κάτι άλλο. Το Δευτέρο. Το Δευτέρο, ναι. Το Τρίτο. Ξέρεις, τα ελέγχω αυτό. Και πάμε στους διδύμους του τρίτου δεκαήμερου. Συνεχίσετε και αυτή την εβδομάδα να βρίσκεστε σε περίοδο ανάπτυξης και επέκταξης σχεδίων. Αδράξτε τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν μέσα από το φιλικό σας χώρο, γιατί θα είναι προς όφελός σας. Ευκολίες θα υπάρξουν που θα βοηθήσουν τα δημιουργικά σας σχέδια και την περαιτέρω επέκτασή σας. Οικονομικές ευκαιρίες αυτή την εβδομάδα μέσα από συνεργασίες και συνεργάτες. Με τον σύντροφο θα έχετε όμορφες στιγμές, κατάλληλη περίοδος για να λύσετε διαφορές, αν έχετε μαζί του. Μπορείτε να ρισκάρετε, αλλά
και είναι μια καλές ημέρες για νέα ξεκινήματα, νέες αρχές. Εκτός από τους γεννημένους, τις πρώτες ημέρες του δεκαήμερου σας, δηλαδή 11, 12 και 13 Ιουνίου. Εσείς δεν κάνετε καμία κίνηση, αν δεν είστε απόλυτα εξασφαλισμένοι, γιατί η εικόνα που θα έχετε για την πραγματικότητα θα είναι έτσι λίγο θολή, δεν θα είναι ξεκάθαρη και θα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα λαθών. Οπότε μην κινηθείτε τώρα, αφήστε το για τις επόμενες ημέρες. Προσοχή λίγο θα δώσετε στην υγεία σας και αυτό γιατί μπορεί να αισθανθείτε λίγο εξασθενημένοι και έτσι να αισθανθείτε λίγο να θέλετε να ξεκουραστείτε, όχι κάτι άλλο πιο σοβαρό. Αυτό για τους διδύμους του τρίτου δεκαημέρου. Λοιπόν, και πάμε στα καρκινάκια. Τα καρκινάκια η εβδομάδα θα σας... Καλησπέρα φίλε μου Νάσο. Καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα. Νάσο, δικός μου φίλος είσαι. Πρώτα θα βάλεις τον Πέτρο και μετά θα βάλεις τον κύριο. Πρώτα βάλω την κυρία και μετά τον κύριο. Ναι, αυτά τον έχουν πιάσει, είναι πολύ κύριος. Αυτά μου κάνει. Λοιπόν, τα καρκινάκια του πρώτου δεκαημέρου θα ξεκινήσετε την επόμενη στις αρχές της εβδομάδας να αναρωτιέστε για τη σχέση σας με τους άλλους. Τώρα είναι πώς θα το χειριστείτε. Όπως το χειριστείτε, έτσι θα σας πάει και η εβδομάδα. Όσοι αρχίζετε και μου βγάζετε παράπονα, την κλασική σας την κρίνια, το μου είστε πολύ απαιτητικοί κτλ., θα κουράσετε τον κόσμο, είτε συνεργάτες, είτε τη σύντροφο, το σύντροφο, με αποτέλεσμα να φάτε το φτυσιματάκι σας και να σας πιάσουν οι ενοχές σας και η ζήλια σας και τα πάθη σας και τα χίλια δυο από 6 του μήνα και μετά. Όσοι δείτε καλά στους άλλους, για την όποια σχέση ή συνεργασία μου έχετε, από 6 του μήνα και μετά θα μου περάσετε μια εβδομάδα που θα είναι ανεβασμένη και σε λίπιντο, αλλά και θα βρείτε αρκετές ευκαιρίες οικονομικές με τη μορφή της επένδυσης. Αυτά και για τα καρκινάκια. Α, τι άλλο για τα καρκινάκια του πρώτου δεκαημέρου. Αποφεύγουμε πάρα πολύ να θέσουμε τις απόψεις μας προς τους προϊστάμενους μας. Ειδικά για πράγματα που έχουν αποδειχτεί και γενικά με τις απόψεις ότι είναι λάθος, μην επιμένετε από εγωισμό, δεν θα σας βγει σε καλό. Είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξετε πάρα πολύ. Γεια σου, Στέλη μου. Τώρα καλυτελεύουν τα πράγματα, ξέρεις. Πάνω στην ώρα μπήκε, Στέλη, ούτε μπίγκο. Λοιπόν. Στην τώρα είπα, που μας ρώτησε κάτι. Για τους καρκίνους του Δευτέρου δεκαημέρου αρχίζει αυτή η εβδομάδα με μικρές αντιπαραθέσεις. Και ίσως έρθετε σε σύγκρουση με τους άλλους, όμως αυτό να γνωρίζετε ότι θα περάσει γρήγορα, δηλαδή μέχρι τις 4 Απριλίου και μετά θα είστε μία χαρά. Μην δώσετε ιδιαίτερη βάση αυτό. Σας χαρακτηρίζει η καλή υγεία. Θα θέλετε να είστε σε κίνηση, θα θέλετε να κάνετε πράγματα. Είναι ιδανικές ημέρες για να δράξετε στις ευκαιρίες που θα σας δοθούν μέσα από το φιλικό περιβάλλον, αλλά και μέσα από την πατρική οικογένεια θα έχετε ωφέλη, για δέστε τι μπορείτε να πάρετε από εκεί. Εκμεταλλευτείτε την εβδομάδα όσον αφορά την καριέρα. Κατάλληλη περίοδο να προωθήσετε τα θέματά σας εκεί και θα έχετε και ευκαιρίες. Θέλω μόνο να τσεκάρετε αν είναι ουσιαστικές και αν δεν σας λένε κάτι το οποίο είναι υπερβολικό και αυτό σας δημιουργεί άγχος. Αν είναι ουσιαστικές ευκαιρίες, κρατήστε τες. Καλή εβδομάδα για μία φίλη μου εδώ που με ρώτησε και στα ερωτικά. Απλά αυτή την εβδομάδα αποφύγετε τις φαντασιώσεις και προσπαθήστε να γίνετε έτσι λίγο πιο ρεαλιστές στον έρωτα. Και θα σας συνιστήσω λίγο προσοχή τις ερωτικές συναναστροφές όποιου είδους μέσω διαδικτύου, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια μικρή έτσι απάτη. Αυτό. Να τη δουλεύει ο γαμπρός. Τη δουλεύει ο γαμπρός. Το λέμε να προσέχουμε. Με μια λέξη λέμε ναι στις φαντασιώσεις, όχι συνδέσμευση. Λοιπόν, όχι τις διαδικτυακές. Άμα είναι φαντασιώσεις, όπου θέλει να τους κάνει. Λοιπόν, πάμε στα καρκινάκια του τρίτου δεκαημέρου. Τα καρκινάκια του τρίτου δεκαημέρου. Μου έχετε και ευχάριστα και δυσάρεστα. Τα ευχάριστα είναι ότι αν σας αφορούσαν θέματα υγείας, μου αποκτάτε ευχάριστα νέα, όσο μου περιμένετε. Κάποιοι έχετε κάποιο μεγάλο κέρδος
από μία επένδυση, ναι, από συναλλαγές με άλλους, όπως και να έχει, φαίνονται λεφτά να εισπράτεται. Άλλοι πάλι με πληρώνετε κάποιο χρέος που ήταν υπραγνάς και σας δίνει τσομερή αισιοδοξία. Θα έχετε γενικά, θα έχετε καλή διάθεση. Αυτό το οποίο είναι όμως κάπως και θα πρέπει να προσέξετε κοντά στις 8 με 9 του μήνα είναι ότι κάποιος από την εργασία σας βάζει κάποιες φημούλες για σας, οι οποίες, δηλαδή, σας κάβει κάπως το λάκκο και ίσως αυτό σας ρίξει. Ωστόσο, μου έχετε πάρα πολύ μεγάλη εύνοια από αρκετά πρόσωπα στο θέμα της καριέρας. Η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό σας. Οπότε, αν κάτι φτάσει στα αυτιά σας, καλύτερα να το αγνοήσετε για τη δικιά σας ψυχική υγεία πάνω απ' όλα. Αυτό για τα καρκινάκια του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στους Λέοντες. Έλα, Νάσο, έλα. Παλιά η ιστορία για τα σταθερά τώρα αρχίζει, όχι τώρα τελειώνει. Τώρα αρχίζει η ιστορία των σταθερών, να ξέρεις. Του πρώτου δεκαημέρου... Ναι, γενικά, του πρώτου δεκαημέρου. Ναι. Του πρώτου δεκαημέρου, εντάξει. Πάντως, να σου πω την αλήθεια, τα σταθερά έχουν τον πρόνο τώρα. Του χρόνου θα έχουν τις εκλήψεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, μπορεί να ρεμίσουμε λίγο. Έχουν χρόνο τώρα, μετά θα υπάρχουν οι εκλήψεις, γιατί οι δεσμοί θα μετακομίσουν και θα πάνε στα σταθερά. Οπότε αρχίζει μια αλλαγή ζωής για τα σταθερά ζώδια, έτσι. Λίγο και τέσσερις πλάνες στο σταθερό εγώ. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο Λέοντα. Η εβδομάδα Λέοντας του πρώτου δεκαημέρου, Λέοντες. Α, περιμένει πώς και πώς η Ελίζαβετ. Κάτσε αλήθεια, να σου πω και κάτι που θα ξεχάσει, Δημητρούλα. Έλα, έλα, πάμε στους Λέοντες. Για την Ελίζαβετ, έτσι. Η εβδομάδα σας ξεκινάει δραστήρια και θα θελήσετε να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας και είναι και καλή περίοδος για εσάς με την είσοδο του Ερμή στον Κριό. Ασχοληθείτε με επικοινωνία όσο αφορά το εξωτερικό. Κλείστε συμφωνίες, αν σπουδάζετε, θαυμάσια περίοδος, θαυμάσια περίοδος για πιστοποιήσεις, για υπογραφές, να προχωρήσετε τις δραστηριότητές σας εκεί γιατί θα είναι όλες υπέρ σας. Τα οικονομικά σας θα ευνοηθούν, μετά να αυξηθούν ή να ακούσετε μια ευχάριστη είδηση για αυτά. Στα μέσα της εβδομάδας προσέξτε τις αντιπαραθέσεις με τον σύντροφο ή τους συνεργάτες. Δεν είπα, Ελίζαπεθ, κάτι κακό, απλά τις αντιπαραθέσεις, γι' αυτό και προειδοποιούμε. Γενικά, είναι μία εβδομάδα που είναι πολύ πιθανό να έχετε ολοκλήρωση σε κάποια επαγγελματικά θέματα. Για ελέγξτε το αυτό. Γιατί εισέρχεστε σε μία περίοδο που θα πάρετε λύσεις σε προβληματισμούς που είχατε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί η σκέψη σας θα γίνει κοφτερή, θα δώσετε και να δώσετε και σημασία στη διέστησή σας. Θα σας βοηθήσει αυτό που σας λέω, είναι ένα κλειδί να βγείτε από τα αδιέξοδά σας, αν και εφόσον έχετε. Και πάμε στους Λέοντες του Δευτέρου δεκαημέρου. Βλέπεις, εγώ όχι, τον Νάσο τον ξέρω. Λέει, κάνει παραγγελία τα καλύτερα για τους Λέοντες. Γι' αυτό σε κάνω πιάνει. Εγώ δεν ξέρω. Λοιπόν... Με τους Λέοντες, εντάξει, μια χαρά είναι τα πράγματα. Αλλά είναι ένα σταθερό ζώδιο που είναι ο Κρόνος. Λοιπόν, πάμε στους Λέοντες του Δευτέρου δεκαημέρου, όπου αρχές εβδομάδας, αν μου τρέξετε κάποιες υποχρεώσεις εργασιακές που σας εμποδίζουν στο να βρεθείτε με τον σύντροφό σας, να απολαύσετε τη συντροφικότητά σας, να πρέπει να διεκπαιρεώσετε κάποια συνεργασία και πρέπει να στρέξετε. Πάντως υπάρχει ένα μεγάλο άγχος αρχές της εβδομάδας, 3 με 4 που θα πρέπει να το ολοκληρώσετε. Από εκεί και πέρα μου ξεκινάνε τα ευχάριστα. Δηλαδή, αν μου περιμένετε συνεργασία, η δουλειά σας θα εκτιμηθεί πάρα πολύ και θα την κερδίσετε τη δουλίτσα. Αν μου περιμένετε σχέση, ειδικά για τους γεννημένους στο τελευταίο δεκαήμερο εκεί κοντά στη 19η μοίρα, θα γίνει και η σχεσούλα αυτή. Επίσης, αν μου έχετε πολύ ευχάριστα μηνύματα και ερωτικής φύσεως από διαδικτυακά
αλλά και με άτομα που έχετε καιρό να δείτε και είναι σε απόσταση, χιλιομετρική απόσταση. Mm-hmm. Πολύ πιθανόν και ο έρωτας αυτός να είναι από χιλιομετρική απόσταση. Αυτά έχουν από και τα γιουταράκια του δεύτερου δεκαήμερου, δεν έχουν κάτι άσχημο, όλα όμως θα δούμε. Συσορροπία. Ο Θεός με φύλαξε, λέει, δεν έχω σύντοπο. Καλά έκανες. Πάμε για συνεργασία, Ελίζα. Λουκία μου είναι εξάρχουσα, πάνε όλα πολύ καλά, τα έχουμε πει. Άμα δεν σε φύλαξε, βρε, θα κάνει. Τώρα, σου έρχεται εδώ. Σου λέω 19 τη μοίρα, είσαι 19 τη μοίρα. Έρχεται από χιλιομετρική απόσταση. Τι ζώδιο είναι, είναι Λέων, τι ζώδιο θα είναι αυτός. Λέοντας είναι η Ελίζαμπεθ. Η Ελίζαμπεθ. Ναι, Λέοντας είναι. Ναι, και ο Νάσος είναι Λέοντας. Και ο Νάσος του τρίτου. Ωραία. Λοιπόν, με το δι απέναντι όμως, το τρίτο δεκαήμερο του Λέοντα, από τον υδροχό, σίγουρα θα έχετε καταλάβει, αν δεν έχετε καταλάβει θα το καταλάβετε, αλλάζουν πολλά πράγματα στη ζωή σας, έτσι. Είναι μια εβδομάδα η οποία ξεκινάει ευχάριστα, με ευχάριστες συναναστροφές και οι ίδιοι θα αισθάνεστε καλά. Θα σας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα ως σύντροφος και τα παιδιά. Θα θέλετε να είστε μαζί τους γιατί θα περάσετε όμορφα. Όσοι έχουν οικογένεια, με τα παιδιά τους, όσοι είναι σε σχέση, με τη σχέση τους. Κάποια θέματα που αφορούν το περιβάλλον που δουλεύετε, ίσως σας δημιουργήσουν κάποια διλήμματα και λίγο έτσι σας καταβάλουν, σας νευριάσουν και σας βγει έτσι η τάση να τα πείτε, να εκδικηθείτε, να πάρετε το αίμα σας πίσω. Φροντίστε να είστε λίγο συγκρατημένοι, γιατί είναι μια ενέργεια που περνάει πάρα πολύ γρήγορα. Θα ασχοληθείτε, όπως και προείπα, με τα παιδιά σας, αλλά και με τα επεκτατικά σας σχέδια, καθώς και με νομικές υποθέσεις, για όσους σας αφορούν κάποια τέτοια θέματα, που θα είναι όμως προς όφελό σας. Καλές ημέρες για να κάνετε νέες αρχές, νέα ξεκινήματα. Να κάνετε ή να προγραμματίσετε. Ίσως να χρειαστεί και να ρισκάρετε. Να το κάνετε και κυρίως τον έρωτα, γιατί αυτή είναι μία εβδομάδα η οποία θα έχετε την ανάγκη να φλερτάρετε. Ωραία. Ή θα έρθει κάτι που θα σας ξυπνήσει το πάθος, τον έρωτα. Κάτι θα γίνει εκεί. Ή εσείς θα θέλετε πάρα πολύ, θα είστε σε μία διάθεση του φλερτ ή κάτι θα δείτε και θα παθιαστείτε μαζί του. Οικονομικά καλά, πιθανόν να γίνουν νέες αρχές για καινούργια εισοδήματα. Ελέγξτε το αυτό. Η Ελίζαμπεθ συστήνεται, έχει σελήνη τοξότη που σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί και γενναιόδωρο. Βέβαια. Βλέπεις έτσι, ότι μπορώ να κάνω. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε... Πολύ καλά παιδιά, σε Ελλήνες στο Ξώτη, είναι τα καλύτερα παιδιά. Πλακώσαν τα λιοντάρια, λέει η Λουκία, θα μας πάνε εδώ πέρα πως θα είμαι. Λοιπόν, τώρα πάμε στα παρθενάκια του πρώτου δεκαημέρου. Ξέρω ότι το κάναμε ζούγκλα με τα λιοντάρια, αλλά πάμε στα λογικά παιδιά. Τι να κάνουμε. Έχουμε μια εβδομάδα όπου το μυαλό σας οργιάζει στην κυριολεξία, πολύ παθιασμένες σκέψεις. Mm-hmm. Ψάχνετε να βρείτε τι κρύβεται πίσω από την ερωτική σας ζωή, ένα θέμα που σας απασχολεί. Θα μου περάσετε αρκετά με ερωτική διάθεση 3 με 4 του μήνα. Πιο μετά από 6 του μήνα και μετά θα κοιτάξετε να διπεραιώσετε κάποιες υποχρεώσεις σε θέματα υγείας, εργασίας, διατροφής, εκεί θα κινείται ο νου σας. Ωστόσο, θα μου έχετε... Ωπα, περίμενε. Μας ακούτε. Μας ακούτε, πιστεύω, και μας βλέπετε. Τι έχουμε. Όλα καλά. Εντάξει, Ελίζαμπεθ, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, ωστόσο, θα μου έχετε σκέψεις, πέρα από το τι κρύβεται πίσω στην ερωτική σας ζωή, το πώς μπορείτε να αποκτήσετε αποκτήματα οικονομικά, δηλαδή πώς θα μεγαλώσετε το πορτοφόλι σας, μέσω των άλλων όμως, μέσω επενδύσεων, μέσω συντρόφου, δεν ξέρω, πώς θα αυξήσετε την πελατεία σας, θα λειτουργήσει εκεί η σκέψη σας. Θα έχετε ευχάριστα, θα ακούσετε ευχάριστα σε θέματα οικονομικά,
είτε είναι επενδυτικά είτε είναι από σύντροφο, προς τα τέλη της εβδομάδας. Mm-hmm. Δηλαδή, σε αυτό που σας αποσχολεί, θα τα έχετε ευχαριστά. Αυτά και για τα παρθενάκια του πρώτου δεκαημέρου. Θα πάμε τώρα στους παρθένους του δευτέρου δεκαημέρου και βάσει εδώ μας λέει υδροχόη, εμείς πότε θα πάρουμε μία ανάσα, παιδιά. Υδροχόη, τώρα ξεκινήσατε με τον χρόνο. Αυτό, ναι. Θα κάνετε υπομονή, όλοι τον έχουμε περάσει. Θα τον περάσετε κι εσείς. Ανάσα, ναι, αλλά είναι πολύ σημαντική περίοδος η ζωή τους, έτσι. Ό,τι συμβαίνει τώρα μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι... Υδροχόη, το ζόρι τους είναι ότι είναι χρόνος τετράγωνο ουρανός αυτή τη στιγμή. Βέβαια. Οπότε είναι από τις πιο δύσκολες διαλέψεις του χρόνου. Τι να κάνουμε, ναι. Παιδιά, εντάξει, θα περάσει και αυτό. Περαστικά είναι όλα. Υπομονή. Και γνώση, έτσι. Για τους παρθένους του δεύτερου δεκαημέρου, λοιπόν, μία εβδομάδα που ξεκινάει με ευκαιρίες και συμφωνίες που έχουν σχέση με τα οικονομικά σας ωφέλη, αλλά από τη δουλειά σας. Όμως, και με χρήματα από τους άλλους, προσέξτε εδώ, όπως είναι τράπεζες, κράτος, κληρονομιές, με την προϋπόθεση ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα κάνετε καμία απολύτως κίνηση για τα αποτελέσματα. Κινήσεις θα κάνετε από την επόμενη εβδομάδα. Δέστε δηλαδή ποιες είναι οι ευκαιρίες σας, αλλά αυτή την εβδομάδα δεν θα κουνηθείτε. Την επόμενη. Ευχάριστες στιγμές με το σύντροφο, ευχάριστες στιγμές με τα παιδιά και την οικογένεια. Διευκολύνσεις θα έχετε αυτή την εβδομάδα στα επεκτατικά σας σχέδια. Διευκολύνσεις θα έχετε από φίλους και φυσικά επιτυχία στο φλερτ. Προσέξτε μόνο λίγο την υγεία σας, γιατί μπορεί να αισθάνεστε λίγο έτσι μία μικρή εξασθένηση και κούραση. Ξεκουραστείτε αν αυτό συμβεί. Έχετε μία τύχη σε νέα ξεκινήματα και σε νέους στόχους. Αυτά για τους παρθένους του δευτέρου δεκαημέρου. Και πάμε στους παρθένους του τρίτου δεκαημέρου. Τα παρθενάκια τρίτου δεκαημέρου... Κρατήστε λίγο μικρό καλά στα αισθηματικά σας, γιατί θα ξεκινήσει η εβδομάδα με το να μπαίνετε φωτσάτη και παθιασμένη. Ωστόσο, προς τα τέλη της εβδομάδας θα μου έχετε απογοητεύσει, ειδικά οι αρχές του πρώτου δεκαημέρου. Ένα άτομο το οποίο μου το έχετε θεοποιήσει θα βγει τζίφος η δουλειά. Επίσης, θα προσέχετε πάρα πολύ, είτε ψάχνετε δουλειά είτε ήδη εργάζεστε, τις εξαπατήσεις στον χώρο της εργασίας σας. Το τι ακούτε από συναδέλφους, να το χιλιοτσεκάρετε, να χιλιοτσεκάρετε και τα οικονομικά σας. Πολύ πιθανό είναι αυτή η εξαπάτηση να έχει να κάνει με οικονομικά. Mm-hmm. Στα ευχάριστα της εβδομάδας είναι ότι κάποιο φιλαράκι που έχετε καιρό να επικοινωνήσετε, θα επικοινωνήσετε μέσω ίντερνετ και θα είστε πολύ αισιόδοξοι από την επαφή σας, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος σας ανεβάσει την αισιοδοξία. Αυτά και για τα παρθενάκια του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στους ζυγούς. Στους ζυγούς, δεν έκανε σχόλιο. Στους ζυγούς. Θα μου έρχομαι εδώ. Λέω, πάμε στους ζυγούς. Ξέρεις γιατί δεν έκανε. Θα νομίζω ότι, ότι παίζουμε κασέτα και δεν έχουμε αφήσει. Λοιπόν, ζυγή λοιπόν του πρώτου δεκαημέρου. Και η σκέψη και η δράση θα εστιαστεί στις σχέσεις και στις συνεργασίες, αλλά και στο σύντροφο της ζωής σας. Στοχεύτε σε αυτά τα πεδία, γιατί ανοίγονται για εσάς νέες ευκαιρίες. Μία εβδομάδα η οποία θα μπορείτε να φλερτάρετε με επιτυχία, σας ανοίγει και η διάθεση για αυτό. Επεκταθείτε στα σχέδιά σας, στα επιχειρηματικά σας σχέδια, στα δημιουργικά σας σχέδια, χαρείτε και υπάρχει και αυτή την εβδομάδα μία πιθανότητα να υπάρχουν κέρδη από ακίνητα. Εβδομάδα που θα λάβετε βοήθεια από τους φίλους, αλλά και από το σύντροφο, εάν τη ζητήσετε, και από τους γονείς, δηλαδή από όλους, είστε ευνοημένοι. Θετικές επαφές και εξελίξεις όσο αφορά την καριέρα σας, θα έχετε κέρδη από εκεί και ηθικά, αλλά και υλικά. Καλυτερεύει η κοινωνική σας εικόνα και υπάρχει για εσάς αναγνώριση.
τι άλλο θέλουν οι ζυγοί, από το να αναγνωρίζονται και να φαίνονται. Γελάω με τη λίτσα. Γιατί, βρε. Λοιπόν, τα ζυγάκια το Δευτέρα δεκαημέρου. Δευτέρου, ναι. Λοιπόν, τα ζυγάκια το Δευτέρα δεκαημέρου θα μου έχετε ξεκινάει η εβδομάδα με κάποιες ευχάριστες αναμνήσεις από το παρελθόν σας. Μια νοσταλγία, μια κατάσταση που έχετε επιθυμήσει. Πολλοί μπορεί να μου παίξετε και με τίποτα φωτογραφίες, ειδικά το παιδιό σας, να μην μειώσετε ένα καμάρι από κάποιες αναμνήσεις παλιές. Ωστόσο, για τους ελεύθερους, από 5 του μήνα έχουμε μια γνωριμία, η οποία είναι ένα φλερτάκι που σας απογειώνει την ψυχολογία. Έχει να κάνει με άτομο που έχετε μια απόσταση. Και μέχρι τις 6 του μήνα μπορείτε να μου δώσετε και υποσχέσεις δέσμευσης. Επίσης, όσοι συνεργάζεστε με το εξωτερικό, να περιμένετε ότι η δουλειά σας θα εκτιμηθεί πάρα πολύ και ότι θα έχει πάρα πολύ επιτυχία. Αυτά για τα ζυγάκια του Δευτέρου δεκαημέρου. Α, τι έφαγα, ότι πίνω πολύ νερό. Ναι, έχω κορακιά σήμερα. Και πάμε στους ζυγούς του τρίτου δεκαημέρου. Φυσικά τώρα οι ζυγοί του τρίτου δεκαημέρου έχουν το δει από τον υδροχό, έτσι που τους πρηματοδοτεί, έτσι δεν είναι? Οι ζυγοί του τρίτου, ναι. Έχουν και τα ευχαριστά για τους. Έτσι. Στο δεκαήμερο, έτσι, το δικό. Καλά, είναι αυτοί που είχαν ζοριστεί και πάρα πολύ πέρσι. Είχαν ζοριστεί πέρσι πάρα πολύ. Είστε σε, και φυσικά είναι σε μια περίοδο και αυτή αρκετά επεκτατική. Ταυτόχρονα όμως, έτσι, και με τον Πλούτονα από τον εγώ καιρό, είναι και ιδιαίτερα μεταλλακτική περίοδος για αυτούς. Πάθη. Πάθη και πάθη. Γι' αυτό το είπα, το κράταγα, να δω τι θα πεις. Αυτή η εβδομάδα λοιπόν αρχίζει έτσι με λίγο εκνευρισμό για εσάς και θα είστε σε μια διαδικασία να βρείτε το δίκιο σας. Λίγο προσοχή, εδώ θα σας συστήσω στη σχέση με τον σύντροφο και τους γονείς, αλλά και όλους τους άλλους στη ζωή σας, γιατί μπορεί να πάρετε φιτιλιές και δεν χρειάζεται, θα έρθετε σε ρήξεις. Από τις 4-5 Απριλίου και μετά απελευθερώνεστε από αυτό το συνέστημα, οπότε θα είναι παροδικό, προσέξτε, μην έχετε παρεξηγήσεις. Θα αισθανθείτε λοιπόν μετά από εκεί και πέρα αρκετά καλύτερα, θα θελήσετε να περάσετε όμορφα, θα θελήσετε να καλοπεράσετε, να φάτε, θα ασχοληθείτε με νομικά θέματα, αν έχετε, τα οποία θα λυθούν προς όφελός σας. Και όσοι είστε σπουδαστές, να γνωρίζετε ότι θα έχετε επιτυχία στις σπουδές σας. Όσοι περιμένετε διπλώματα, να γνωρίζετε ότι θα τα πάρετε. Έχετε τύχη και ιδιαίτερη εύνοια για να ξεκινήσετε κάτι νέο, αν και εφόσον θέλετε. Έχετε τύχη στο να ρισκάρετε σε μια κατάσταση, γιατί θα είναι προς όφελός σας και εννοώ κυρίως ερωτικά ρίσκα. Αυτά και για τους ζυγούς του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε πού πάμε, στους σκορπιούς. Σκορπί, αυτή η εβδομάδα, παιδιά, του πρώτου στα μέτρα σας, μαύρη, πλάκωσε. Ναι. Λοιπόν, θα μου μπείτε σε κάποιες περίεργες σκέψεις. Παράδειγμα, το πώς θα θέλατε να βρεθείτε σε μία τελετή θανάτου, ότι σκοτώνετε τη λίμπητό σας με τον τρόπο που ζείτε. Μπορεί να συμβάλλει και η συμπεριφορά του συντρόφου σε αυτό. Ωστόσο, θα έχετε και μία αγχωτική σκέψη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, οικονομικές υποχρεώσεις, αν θα καταφέρετε να βρείτε ένα χρηματοδότη για να κάψετε οικονομικά. Θα έχετε ένα άγχος γενικά πάνω σε αυτό. Ωστόσο, είναι καλή εποχή για να ζητήσετε χρήματα τα οποία σας σωστάνε και επίσης είναι καλή εποχή για όσους σκορπιούς μου ασκούν το επάγγελμα ή του detective ή του ψυχολόγου, είτε μου είναι εναχειροδανιστές. Αυτά... Ενώ οι ψυχολόγοι θα έχουν δουλειά, ε! Άμα ανοίγουν σε αυτά, ναι. Αλλά μπορούν να ζητήσουν καθυστερημένα χρήματα κάποιοι ή να κάνουν έναν επωφελής διακανονισμό. Αυτά για τα σκορπιάκια του, τα σκορπίδια βασικά του πρώτου δεκαημέρου. Γεια σου Νικόλα μου! Λοιπόν, και πάμε στο σκορπιό του Δευτέρου δεκαημέρου. Είναι μία εβδομάδα που σιγά σιγά θα αρχίσετε να μπαίνετε σε σκέψεις που αφορούν τη δουλειά σας, τον εργασιακό χώρο, την καθημερινότητα,
θα σας απασχολήσει και λίγο έτσι η υγεία. Ίσως να θελήσει να κάνετε εξετάσεις, να ψαχτείτε κτλ. Ευθύνες, θεωρώ ότι ήδη έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν, έχετε υπομειστεί κάποιες ευθύνες που αφορούν την πατρική οικογένεια. Αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Θα χρειαστεί να διαπραγματευτείτε με θέματα που έχουν σχέση με δάνεια, με κληρονομίες, με τράπεζες, επιχορηγήσεις. Θα είναι θέματα που θα σας προβληματίσουν και έτσι θα σας φέρουν κάποια διλήμματα. Μην κάνετε αυτή την εβδομάδα όμως καμία κίνηση. Προσέξτε στα οικονομικά σας, μην οδηγηθείτε σε σπατάλες. Από τις 7 Απριλίου συζητήστε για τα δικά σας επιχειρηματικά σχέδια, για όσους από εσάς ενδιαφέρεστε για κάτι τέτοιο. Και περάστε χρόνο με τα παιδιά σας, γιατί θα χαρείτε. Αυτό σας κάνει να αισθανθείτε καλά. Επίσης, σας ανακοινώνω ότι θα φλερτάρετε κιόλας. Και θα ερωτευτείτε. Και θα φλερτάρουν και θα ερωτευτούν όσοι δεν είναι σε σχέση. Όσοι είναι σε σχέση θα έχουν όμορφες στιγμές με το σύντροφο. Αυτή την εβδομάδα δεν ρισκάρετε σε τίποτα και όπως προείπα διαπραγματεύεστε μεν, δεν κλείνετε συμφωνίες όμως για χρήματα γενικά, για χρήματα με τρίτους ειδικά. Ελέγξτε και εσείς τις ερωτικές φαντασιώσεις πάθους και φροντίστε να έχετε σαφή εικόνα για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, γιατί είναι μέρες που μπορεί να παραποιήστε λίγο την αλήθεια και να οδηγηθείτε σε αδιέξοδα. Μάλιστα. Τα σκορπάκια του τρίτου δεκαημέρου. Εδώ πέρα θα πρέπει να μου προσέξετε πάρα πολύ. Θα μου έχετε κάποια έξοδα, τα οποία έξοδα αυτά μπορεί να είναι είτε από λάθος συντρόφου, να προκύψουν ξαφνικά, είτε από τα έφρακτα έξοδα με το παιδί σας, ή μπορεί να θέλετε να μου κάνετε κάποιο ερωτικό ραντεβού και να μην βγαίνει κάποιοι από εσάς. Θα έχετε ένα άγχος. Επίσης μπορεί να κάνετε κάποια γκάφα εργασιακή, η οποία να σας βγάλει αυτά τα έξοδα. Θα ξεκινήσετε την εβδομάδα με κάποιες επικοινωνίες, πιθανόν με συγγενείς εξαρχιστίας, που έχετε μια χιλιομετρική απόσταση. Θα μου τη συνεχίσετε εκπεραιώνοντας οικονομικές υποθέσεις. Πολύ πιθανόν να βρεθείτε από φιλότιμο να κάνετε κάποια έξοδα, να θέλει κάποιον να βοηθήσετε. Ωστόσο θα πρέπει να μου προσέξετε πάρα πολύ την τάση για ζήλια που έχετε με το, που θα έχετε με το σύντροφό σας, καθώς θα θεωρήσετε ότι κάτι που έκανε, δεν ξέρω κανένα σφύριγμα στον δρόμο, σας εκθέτει πάρα πολύ σαν προσωπικότητα. Είναι κάτι, δηλαδή μια αγκάφα που θα κάνει ο σύντροφος, η οποία δεν αξίζει να πάρει τη μορφή που θα έχετε την τάση να βγάλετε, γιατί εσείς μόνο θα χαλαστείτε. Στο τέλος της εβδομάδας πάντως θα καταφέρετε να μου γεμίσετε και με αισιοδοξία και με αυτοπεποίθηση, γιατί θα μπείτε σε μια διαδικασία να κάνετε μια ενδοσκόπηση με τον εαυτό σας και θα δείτε ότι τα έχετε καταφέρει αρκετά καλά σε αρκετούς τομείς. Αυτά και για τους σκορπιούς του τρίτου δεκαημέρου. Έξοδα έχουν σκορπιούς. Έξοδα ή από γκάφα ή από παιδάκι. Λίγο προσοχή. Θα δούμε, ναι. Και πάμε στους τοξότες. Τοξότες πρώτου δεκαημέρου. Θα θελήσετε κατά κάποιο τρόπο να στραφούν τα φώτα επάνω σας αυτή την εβδομάδα. Η δημιουργία και η επέκτασή σας θα αρχίσει να σας απασχολεί. Τα ζητήματα που έχετε με τα παιδιά σας θα αρχίσουν να σας απασχολούν. Θα θελήσετε να φανείτε, θα θελήσετε να αναγνωριστείτε από τους άλλους. Θα συζητήσετε πολύ και θα υποστηρίξετε με ένα φανατισμό τις απόψεις σας. Αυτό το λεκτικό φανατισμό χρειάζεται όμως να το προσέξετε, γιατί μπορεί να φέρει αποτελέσματα που δεν θα είναι προς όφελός σας. Η δράση σας θα εστιαστεί στις συνεργασίες και στις σχέσεις με τους συνεργάτες. Αν διαχειριστείτε αυτό που είπαμε, το φανατισμό, τα αποτελέσματα θα είναι υπέρ σας. Αυτή την εβδομάδα την χαρακτηρίζω εγώ, πολύ σημαντική για εσάς, γιατί μπορεί να ρίξετε μία σπορά για τους καινούριους σας στόχους. Και είναι πάρα πολύ επικοδομητική στιγμή.
για εσάς αυτό, όχι μόνο για αυτή τη βδομάδα, αλλά γενικά για την επέκταση που θέλετε να κάνετε στη ζωή σας. Είναι κομβικές στιγμές. Εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία. Τα αποτελέσματά της θα δείτε βέβαια αργότερα, αλλά εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία αυτή την εβδομάδα. Και πάμε στους τοξότες του Δευτέρου δεκαημέρου. Τοξοτάκια του Δευτέρου δεκαημέρου, μια εβδομάδα που θα έχετε αρκετά υψηλή αυτοπεποίθηση. Mm-hmm. Κυρίως θα σας απασχολήσουν τα οικονομικά θέματα. Στις αρχές της εβδομάδας έχετε να λάβετε, μετά έχετε να δώσετε, γιατί ο λογαριασμός θα έρθει, οπότε δεν μου την γλιτώνετε. Εξελίξεις θα έχετε και στην ερωτική σας ζωή. Δεσμευμένοι θα έχετε κάποιες ιδέες όπου θα ανανεώσετε τις σχέσεις σας. Οι μη δεσμευμένοι θα μου έχετε μια γνωριμία ιντερνετική, μέσα διαδικτύου, αρκετά καυτή θα έλεγα, η οποία μπορεί να προχωρήσει και σχέση, μπορεί όμως να μην είναι και άτομο που είναι στο διαδικτυακό χώρο, να είναι ήδη υπάρχουν άτομο από το φιλικό σας περιβάλλον, που να εντελώς ξαφνικά να γυρίσει η όλη υπόθεση, καθώς θα σας προκαλέσει, θα τον προκαλέσετε. Πιο πιθανό θεωρώ να τον προκαλέσετε βέβαια. Αυτά για τα τοξοτάκια του Δευτέρου δεκαημέρου. Μάλλον θα τον προκαλέσουμε, γιατί εκεί πέρα είναι η διαφορά, είναι πιο κάτω. Και πάμε στους τοξότες του Τρίτου δεκαημέρου. Η εβδομάδα αρχίζει έτσι λίγο με οικονομικές ανησυχίες για εσάς και σκέψεις οι οποίες σας αγχώνουν για τα οικονομικά, για τις οικονομικές αλλαγές που πιθανόν ήδη βιώνετε και σας καθιστούν ανασφαλείς. Αυτό όμως να γνωρίζετε ότι περνάει γρήγορα και η διάθεση αλλάζει. Θα αισθανθείτε όμορφα με τα αδέρφια σας, με το στενό φιλικό οικογενειακό σας κύκλο. Ίσως συζητήσετε και για ένα μικρό ταξιδάκι, μία μικρή μετακίνηση. Είναι μία εβδομάδα οικονομικών διευκολύνσεων που θα σας ξεκουράσει λίγο και χρειάζεται αυτό να το εκμεταλλευτείτε, όπως και θα φλερτάρετε πολύ αν το επιθυμείτε. Προς το τέλος της εβδομάδας, ίσως θελήσετε να απομονωθείτε λίγο, ίσως θελήσετε εσείς, δεν θα σας αναγκάσει κάποιος έτσι, να απομονωθείτε λίγο, να χαλαρώσετε, να ξεφύγετε από τα τετριμένα. Θα έχετε έτσι έναν ισχυρό συναισθηματισμό, αλλά και μία αποφασιστικότητα, γιατί δεν θα μπορείτε να έχετε σαφή εικόνα για τον καταστάσεων. Κάντε το, ηρεμήστε, γιατί η επόμενη εβδομάδα θα είναι μία εβδομάδα που απαιτεί ιδιαίτερη δράση από εσάς και χρειάζεται να έχετε ξεκαθαρίσει το τι θέλετε και πώς θα πράξετε. Και αυτά για τους τοξότες του Τρίτου δεκαημέρου. Και τώρα πάμε στους τρελοϊδροχώους. Τρελοϊδροχώους. Γιατί σας λέω τρελοϊδροχώους? Γιατί ενώ σε αυτήν την εβδομάδα το σύνολο του κόσμου θα τα... Δεν πάμε στους τρελοϊδροχώους. Πάμε στον εγώ καιρό. Α, πάμε στους εγώ καιρούς. Και εγώ ξέρεις, το σύνολο είναι τρελοϊδροχώους. Και εγώ τι λέτε να τρελοϊδροχώους. Λοιπόν, άμα σου πω ότι του... Δεν μπορεί ένας εγώ καιρός να τρελοϊδροχώους. Δεν γίνεται. Κοίταξε, τώρα με το τετράγωνο του ουρανού, μία τρέλα θα την έχει. Εντάξει. Έτσι. Παροδική όμως, παροδική. Πάμε στους εγώ καιρούς του πρώτου δεκαετία. Δεν είναι ότι δεν έχουν τρέλα, είναι ότι την κρύβουν. Έχουν, τι να τα λέμε για αυτά. Έχουν τρέλα, ναι. Άνθρωπος που η μισή του μέρα είναι δουλειά και η άλλη μισή του το πώς θα τα καταφέρει, μία τρέλα. Είναι πολύ πειθαρχημένοι άνθρωποι. Και κοιτάνε ουσιαστικά το στόχο τους και πάντα φτάνουν, έτσι. Όπως λέει και η Βάσια, οι Παρθένοι οργανώνουν και οι εγώ καιροι εκτελούν. Εκτελούν, ακριβώς. Αυτοί κυβερνούν τον κόσμο. Αυτοί κυβερνούν τον κόσμο. Λοιπόν, τα εγώ καιράκια του πρώτου δεκαημέρου, οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν, παιδιά. Θα έχετε αναμνήσεις αρκετές από το παρελθόν, κάποια ευχάριστα νέα, κάποιοι θα μου έχετε επαφές με ανθρώπους από το εξωτερικό. Όμορφες στιγμές με το κατοικίδιό σας. Τώρα θα έχετε και μια ευχάριστη έκπληξη οικονομική, αν είστε νεότεροι, πιθανόν είναι ο πατέρας σας. Αν δεν είστε
έχετε να κάνετε με, σε πιο μεγάλη ηλικία, δεν ξέρετε, από τους γονείς σας, mm-hmm. έχει να κάνει με μια υποχρέωση οικονομική, κάπου είχατε δώσει λεφτά, κάτι που το έχετε ξεχάσει τελείως, θα σας αποστρεφούν τελείως ξαφνικά προς τα τέλη της εβδομάδας. Αυτά για τα εγωκεράκια του πρώτου δεκαημέρου. Άρα θα πάρουν λεφτά. Θα πάρουν λεφτά, θα έχουν και κάποιες επικοινωνίες οι οποίες είχαν καιρό να μιλήσουν. Πάντως είναι καλά και ψυχολογικά και αισθηματικά και στην καθημερινότητα με την εργασία τους, που είναι πολύ σημαντικό για εσάς. Βέβαια. Και για όσους έχετε διοικητική θέση, είστε, παίρνετε μια ικανοποίηση για τους υπαλλήλους σας. Και επίσης ευχάριστες στιγμές για όσους εργάζεστε από το σπίτι. Αυτά για τα κοκκινάκια του πρώτου. Πάμε στο δεύτερο. Αλλάζουμε σκηνικό τώρα, πάμε στο δεύτερο. Πάμε στο δεύτερο. Σαφώς βρίσκονται κάτω από ένα συνεχώς έτσι στρες που αφορά την οικονομική σας κατάσταση και τις ανασφαλειές σας και αυτό θα συνεχιστεί. Όμως, μέσα σε αυτή την εβδομάδα σας δίνονται ευκαιρίες που θα σας ξεκλειδώσουν. Κάτι νέο ξεκινάει στο πεδίο της καριέρας ή βοήθεια που χρειάζεστε από ισχυρά άτομα ή άτομα κύρους, άτομα εξουσίας, θα την έχετε τη βοήθεια αυτή. Δικά σας δημιουργικά σχέδια συζητιούνται ή υλοποιούνται. Συζητήστε με την πατρική οικογένεια γιατί η βοήθεια μπορεί να προέλθει και από εκεί. Αρκεί να εξακριβώσετε ότι αυτό που, που σας λένε το εννοούν κιόλας. Επιτυχίες στις ερωτικές διεκδικήσεις για εσάς τους εγώκερους δευτέρου δεκαημέρου. Όμορφες αρμονικές στιγμές με το σύντροφο, όσοι είσαστε σχέση. Θα έχετε και αυτή την εβδομάδα φυσικά μία απαιτητική καθημερινότητα. Αυτό σας αρέσει εσάς, να υπάρχουν απαιτήσεις στην καθημερινότητα και να πηγαίνουν όλα καλά. Προσέξτε όταν κυκλοφορείτε λίγο με το αυτοκίνητο αυτές τις μέρες στον δρόμο. Προσέξτε λίγο το μεταφορικό σας μέσο. Κρατήστε μία ισορροπία όσον αφορά τις σχέσεις σας με τα αδέλφια και με τη μαμά και τον μπαμπά. Έτσι να υπάρχει έτσι μια ισορροπία στις σχέσεις, μην υπάρχουν καυγάδες. Και πάμε στους εγώκερους του τρίτου δεκαημέρου. Τα εγώκεράκια του τρίτου δεκαημέρου. Κοντά στις 5 του μήνα μου έχετε ευχάριστες, παθιασμένες στιγμές με το σύντροφό σας. Όσοι δεν έχετε σύντροφο θα έχετε. Θα εμφανιστεί κάποιο πρόσωπο με πολύ παθιασμένη διάθεση προς εσάς. Επίσης, πετυχαίνετε μεγάλους στόχους με συνεργάτες, στόχους που αναζητούσατε καιρό και φεύγουν κάποιες υποχρεώσεις. Έχετε πολύ έξυπνες ιδέες για να σε συνεργασία με τους άλλους για να διεκπαιρεώσετε την εργασία σας και να την προωθήσετε ακόμα καλύτερα. Τώρα στις 7 του μήνα, 8, μου έχετε κάποια εσοδάκια οικονομικά, τα οποία πολύ πιθανόν να μην τα αναμένετε. Είναι κάτι σαν να εκπληρώνετε ένα οικονομικό σας όνειρο σε κάποιους από εσάς, που θα γίνει αυτό το γεγονός, αν νιώσετε ότι εκπληρώνετε κάποιο δικό σας όνειρο. Αυτό όμως που θα πρέπει να σας απασχολήσει ιδιαίτερα είναι προς τα τέλη της εβδομάδας ότι πολύ πιθανόν να έρθει μία ρήξη με κάποιον υπάλληλό σας, πιθανόν γιατί θα πιστεύει ότι του έχετε τάξει, μπορεί να το έχετε κάνει κιόλας, παραπάνω από όσα έπρεπε να του πείτε, δηλαδή θα σας αντιμετωπίσει σαν να μην ήσασταν ειλικρινείς μαζί του. Επίσης μπορεί να γίνει και μία παρεξήγηση με άτομα από το καθημερινό σας περιβάλλον είτε από το εργασιακό σας χώρο, πιθανόν για μια συνεννοησία ή μια φήμη η οποία έχει υπάρξει καιρό τώρα στο παρελθόν, ίσως να μην κατάλαβε τα λόγια σας καλά και να δεχτείτε μια επίθεση προς τα τέλη της εβδομάδας τώρα που έφτασε στα αυτιά του, ας πούμε. Προσέξτε τις επικοινωνίες σας προς το τέλος της εβδομάδας. Καλό είναι να τις αποφύγετε, να μην υπόσχεστε πολλά. Και αν έγινε κάποια συνεννοησία, να το συζητήσετε κάποια άλλη στιγμή που θα είναι κάποιος έτοιμος να το καταλάβει. Mm-hmm. Αυτά και για τα εγωκεράκια του τρίτου δεκαημέρου. Σωστά.
Και τώρα πάμε στο υδροχόο. Στου τελεϊδροχόου. Θε να πει κάτι. Ξέρεις τι, όλο ο κόσμο θα είναι μέσα, στη, μέσα σε ένα άγχο. Ένα... Ναι. Αυτοί βγάζουν το παιδί από μέσα του. Πιάνει, είναι με στριβλή χαρά. Χιούμορ, δημιουργία. Του ουρανού είναι, αυτό είναι πράγμα. Αλλού για αλλού. Λοιπόν, και πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Λοιπόν, στου υδροχόου του πρώτου δεκαημέρου. Από αυτή την εβδομάδα για εσάς θα αρχίσουν να σας απασχολούν αλλά και να επιλύετε ταυτόχρονα καταστάσεις που έχουν σχέση με τα αδέρφια σας, με το στενό φιλικό περιβάλλον, με το μεταφορικό σας μέσο και φυσικά με το διαδίκτυο που σε πολλούς από εσάς έχει πλέον γίνει, θεωρώ, εργαλείο δουλειάς, έτσι. Θα θελήσετε να μετακινηθείτε, εννοείται, αρκετά. Θα έχετε πιο ευέλικτη σκέψη και αρχίζει μία περίοδος επαγγελματικών, αυτή την εβδομάδα αρχίζει μία περίοδος επαγγελματικών ευκαιριών με νέα δεδομένα. Σαφώς και η αναστάτωση και οι ανατροπές στην πατρική οικογένεια συνεχίζονται και γενικά η αναστατώση όσον αφορά το σπίτι. Λίγο υπομονή ακόμα από 19 περίπου νομίζω Απριλίου και μετά. Τα πράγματα αρχίζουν να ηρεμούν, του ουρανός περνάει στο δεύτερο δεκαήμερο πια. Συνεχίστε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα να προσπαθείτε να διατηρήσετε τις ισορροπίες, τις σχέσεις όλων των ειδών και με το σύντροφο, σας το τονίζω, γιατί υπάρχει έτσι ενδεχόμενο ξαφνικής ανατροπής. Δεν χρειάζεται, κρατήστε και την ψυχραιμία και την ισορροπία σας. Παρόλο που είστε έτοιμοι για πολύ μεγάλη δράση, αυτή την εβδομάδα θα θελήσετε λίγο να παραμερίσετε τη ρουτίνα σας και ό,τι σας βαραίνει, να ηρεμήσετε και να περάσετε λίγο καλά. Να το κάνετε. Και πάμε στους υδροχόους του Δευτέρου 10. Ναι, όταν λέω ταξίδια, κυρία Ράγια, εννοώ μετακινήσεις μικρές, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, του Δευτέρου δεκαημέρου η υδροχόη, ενώ μου ξεκινάτε με η εβδομάδα εκεί, 3 με 4, θα μου έχετε μια τάση για κουζούρι και δεν θέλω να πάω για δουλειά, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Μπορεί να σας πιάσει και άγχος για αυτό που δεν έχετε την όρεξη. Μην αγχώνεστε καθόλου, καθίστε κουζουρέψτε γιατί θα παίξετε σε εξελίξεις από 5 του μηνός. Σε θέματα εργασιακά, θα πάρετε και τα εύσημα για μια μεγάλη επιτυχία, οι προϊστάμενοι σας. Θα πούνε τα πολλά κολακευτικά λόγια προς εσάς. Επίσης, να μου αναμένετε μηνυματάκια ερωτικά τα οποία θα έρθουν με άτομο από το παρελθόν σας. Είναι ένα άτομο το οποίο δεν το έχετε ξεπεράσει και θα κάνει την εμφάνισή του και όλο αυτό θα σας γεμίσει αισιοδοξία. Τι τους λες τώρα. Μεγάλη ικανοποίηση μου έχετε και με τα παιδιά σας, κάποια από εσάς. Ενώ θα κλείσει η εβδομάδα με συναισθηματικά και οικονομικά αποκτήματα. Αυτά και για τους υδροχόους του Δευτέρου δεκαημέρου. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά, ναι. Και πάμε στους υδροχόους του Τρίτου δεκαημέρου, που παρόλο στις αρχές της εβδομάδας, έτσι η εβδομάδα θα αρχίσει λίγο μελαγχολικά, λίγο. Και θα έχετε μία τάση και εσείς να θέλετε να την πείτε στους άλλους. Αλλά αν υποψιαστείτε ότι έχετε μία τέτοια αίσθηση, αφήστε την να περάσει γιατί τελειώνει γρήγορα αυτό. Τις ημέρες λοιπόν αυτές, πιο ουσιαστικά, θα έχετε αισιοδοξία, αλλά θα είναι και οι συνθήκες πολύ καλές για εσάς και για τα σχέδιά σας. Καθώς θα έχετε και την πρημοδότηση του Δία και, θα την έχετε για λίγο καιρό ακόμα, που βρίσκεται στο δεκαήμερό σας. Ελέγξτε ό,τι καινούριο μπορείτε να αρχίσετε, ελέγξτε τι ευκαιρίες έχετε, ελέγξτε πού μπορείτε να ρισκάρετε, μην κάνετε όμως κάτι αυτή την εβδομάδα για υλοποίηση, γιατί θα έχετε την τάση να τα βλέπετε λίγο όμορφα τα πράγματα, θα έχετε την τάση να τα βλέπετε μόνο θετικά τα πράγματα, ενώ μπορεί να είναι, αλλά να μην είναι απόλυτα. Και υπάρχει πιθανότητα να κινηθείτε επιπόλαια. Χρειάζεται να τσεκάρετε τις καταστάσεις ότι όντως έτσι είναι. Ερωτική διάθεση θα υπάρχει,
ανταπόκριση από τον σύντροφο θα υπάρχει και θα περάσετε όμορφα. Οικονομικά υπάρχει μια σταθερή ροή και είναι μια εβδομάδα που θα αρχίσετε να σκέφτεστε τι ενέργειες θα κάνετε, αν αυτό είναι δυνατό, για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε περισσότερα εισοδήματα, αλλά από άλλες πηγές. Δηλαδή, εισοδήματα από το κράτος, εισοδήματα από τις τράπεζες, εισοδήματα από κληρονομιές ή από τους άλλους γενικά. Αυτό για τους υδροχώους του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στα ψαράκια. Και πάμε στα ψαράκια. Τα οποία ψαράκια θα μου μπείτε σε μία τάση να θέλετε να μου καλέσετε κόσμο στο σπίτι, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα. Πάψα στις αρχές της εβδομάδας, θα μου και τάση για παρέα. Θα μου τρέξετε διαδικτυακά είτε μέσω φίλων μία συνεργασία η οποία θα αποφέρει, πιστεύετε θα αποφέρει οικονομικά κέρδη σε εσάς. Θα ζητήσετε χρήματα από φιλές που έχετε προς τους άλλους που έχουν αυτοί προς το πρόσωπό σας, θα τα πάρετε τα χρηματάκια αυτά. Τώρα στα μέσα της εβδομάδας θα μου μπείτε σε κάτι πολύ γνώριμο για εσάς, σε κουζούρι. πολύ πιθανόν κάποιοι να θέλετε να κρύψετε κάτι αισθηματικό, οπότε θα μου κρυφτείτε λίγο από τον κόσμο. Και στα τέλη της εβδομάδας μου αναλαμβάνετε δράση, μου εκδηλώνετε, θα πρέπει να προσέξετε γιατί πάλι στα τέλη της εβδομάδας μου έχετε ευχάριστα αισθηματικά. Τον τρόπο που εκδηλώνετε το συνέστημά σας, γιατί ίσως να σας βρουν υπερβολικούς και να σας φτύσουν. Δηλαδή με αυτοσυγκράτηση να μου εκδηλωθείτε. Αυτά έχω να πω για τα ψηφίες του πρώτου δεκαημέρου. Πρώτο δεκαημέρο. Παιδιά, κοινοποιούμε όμως, δεν το έχουμε κάνει έτσι. Το είπαμε αυτό. Είπαμε να κοινοποιήσετε την εκπομπή μας. Και στο τέλος το λέμε. Επειδή τώρα το λέμε μία πριν το τέλος. Και όσοι κοινοποιείτε κατόπιν κλήρωσης έχετε μία δωρεάν πρόβλεψη από μένα ή τον Πέτρο. Και πάμε στους ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου. Μπαίνετε εσείς σε μία περίοδο που θα ασχοληθείτε με τα οικονομικά σας και θα ψάξετε να βρείτε λύσεις, αλλά επίσης θα ασχοληθείτε αυτή την εβδομάδα και με τις ασφαλίες σας. Θα σας δοθούν οικονομικές ευκολίες και θα έχετε όμως και πολλές ευκαιρίες για να σας δοθεί οικονομική βοήθεια ή από τα χρήματα που βγάζετε από τη δουλειά σας ή από τα χρήματα που μπορούν να έρθουν από τους άλλους προς εσάς. Να είστε λίγο προσεκτικοί εκεί, να αρπάξετε την ευκαιρία. Χρήματα που μπορεί να έρθουν και από άλλους ανθρώπους, εκτός από το μισθό σας, αλλά και από φορείς, έτσι. Παρ' όλα αυτά, αυτή την εβδομάδα δεν κινείστε, δεν κάνετε κάτι, απλά βλέπετε ποια είναι η ευκαιρία σας. Το αφήνετε για την επόμενη εβδομάδα, γιατί δεν θα μπορέσετε να έχετε ξεκάθαρη εικόνα τι είναι αυτό που βλέπετε και αν αυτό είναι αλήθεια και αν αυτό είναι ψέμα, αν αυτό είναι σωστό, αν αυτό είναι λάθος. Ασχοληθείτε με τα αδέρφια σας. Ασχοληθείτε με το διαδίκτυο, γιατί από εκεί μπορεί να έχετε ωφέλη. Όμορφες στιγμές θα ζήσετε με τον σύντροφο, αν υπάρχει. Επιτυχία, αν το επιδιώξετε, για τους αδέσμευτους ηχθείς. Προσοχή, θα πω λίγο, στην επιπολαιότητα και κυρίως στην οικονομική, γιατί όπως έρχονται τα χρήματα, έτσι εύκολο πολύ πιθανόν να φύγουν. Αυτό για τους ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου. Και πάμε στους ηχθείς του... Να συμπληρώσω για τους ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου, ότι γεννημένοι στη δέκατη μοίρα του ζωδίου, δηλαδή αρχές δευτέρου, είναι πολύ πιθανό να μου έχετε μια εγκυμοσύνη. Λοιπόν, και πάμε στο τρίτο δεκαημέρου, όπου το τρίτο δεκαημέρου μου ξεκινάτε ότι με κάποιες ιδέες, οι οποίες τις έχετε... Σαν έμπνευση ήταν κάτι που είδατε που γίνεται στο εξωτερικό, θέλω να το παίρνετε στην Ελλάδα και σκέφτεστε το δεκαήμερο αρχικά πώς θα κάνετε μία επένδυση ή πώς θα κάνετε μία δουλειά στην οποία θα καταξιωθείτε με κάτι πολύ πρωτότυπο το οποίο είναι στο εξωτερικό αλλά δεν είναι στην Ελλάδα.
Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανό να έχετε κάποιες ρηξούλες στο σπίτι προς τα τέλη της εβδομάδας, οι οποίες έχουν να κάνουν με το παρελθόν, κάτι που υποσχεθήκατε και δεν το τηρήσατε. Έχουν να κάνουν με άχη οικονομικά, πολύ πιθανό λόγω μιας βλάβης που δεν περιμένατε. Δεν ξέρω πώς είναι εκεί τα υδραυλικά σας, τι είναι. Καλό είναι, αν υπάρξει η όποια ασυνεννοησία, να μην το πάτε σε ένταση. Και επίσης καλό είναι να μου προσέχετε πάρα πολύ που μου αφήνετε, γιατί είστε, έχετε την τάση να ξεκινήσετε, που μου αφήνετε τα αποκτήματά σας, ειδικά τα χρήματα, τα πορτοφόλια σας. Προσοχή. Γιατί ίσως βρεθείτε σε μία σύγχυση και δεν ξέρετε τι και πώς. Προσοχή, ναι. Λοιπόν... Για αυτές τις ημέρες. Για αυτές τις ημέρες, ναι, γιατί θα βρεθείτε να τα ψάχνετε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω για τις Χριστούγεννες 10 ημέρες. Σας και ευχαριστούμε. Για αυτή την εβδομάδα θα δούμε τώρα πώς θα κυλήσουν οι εξελίξεις. Να είστε αισιόδοξοι, θα τα συζητάμε όλοι εδώ μαζί και θα τα αναλύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και για την αγάπη σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους και στη Ράνια μας που μας βοήθησε πάρα πολύ. Τώρα προσοχή, παιδιά, προσοχή με τον ιό, να τη βγάλουμε όσο καλύτερα γίνεται, γιατί προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος σε αυτό το θέμα για τον Απρίλιο. Καλό σας βράδυ. Την άλλη Τετάρτη σε 7. Την άλλη Τετάρτη σε 7.